Κύριε Περάκη, δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα σας σήμερα απέναντι στον Κόρφο Ελούντας. Παρότι μείνατε νωρίς με παίκτη λιγότερο και πίσω στο σκορ, παρόλα αυτά καταφέρατε και πήρατε το βαθμό της οπαλίας. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα βάσει των ευκαιριών. Γιατί ακόμα και όταν μείναμε με 10 παίκτες, πραγματικά είχαμε τις κλασικές ευκαιρίες. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό επειδή φάγαμε αυτή την κόκκινη νωρίς, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας και μετά από εκεί πέρα ήταν φυσικό να δεις κάποια σημεία γκολ όταν η άλλη ομάδα σε πιέζει. Παρ' όλα αυτά εμείς παίξαμε έξυπνα, είχαμε τακτική στο παιχνίδι μας, βγήκαμε στα ποδητήρια όταν καταφέραμε και κρατήσαμε το 0 στο ημίχρονο, μιλήσαμε, είπαμε 2-3 πράγματα, βγήκαμε απ' έξω. Πιστεύω ότι βγήκαμε απ' έξω, δεν περιμένουμε ομάδα με τόσο ανταγωνιστική, με λιγότερο παίχτη. Είχαμε τις κλασικές ευκαιρίες μέχρι το 70 ότι δεχτήκαμε νομίζω το γκολ. Παρ' όλα αυτά, μας μένει ο βαθμός, μας ευχαριστημένοι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Η ομάδα δείχνει πάρα πολύ καλό πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια, στα ντέρμπι με Όφη, Ελούντα. Είστε ευχαριστημένος ότι μέχρι στιγμής εμφανίστηκε την προσπάθεια των παιδιών? Από την προσπάθεια των παιδιών θέλω να σου πω ένα μπράβο πάλι όταν με δουν το βράδυ, γιατί έχουν τα παιδιά πραγματικά ψυχή. Τα δίνουν όλα μέσα στον αγώνα, παίζουν για το συμπαίκτη τους, έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ άλλο κλίμα. Τα προβλήματά μας τα λέμε καθημερινά στις προπονήσεις, προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας στον εαυτό πιο εύκολα μπορούμε. Μας βοηθάει πολύ η διοίκηση, μας κάνει σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα τραπέζι και μαζευόμαστε όλοι. Τα παιδιά πραγματικά θέλω να πω ένα μπράβο γιατί δείχνουν ότι δεν τα παρατάνε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.